Προστατευόμενα είδη πουλιών θηρεύονται παράνομα στο Δέλτα του Εύρου, όπως προέκυψε από έρευνα που πραγματοποίησε ο Φορέας Διαχείρισης Δέλτα Εύρου με το Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών του ΕΛΓΟ Δήμητρα. Μάλιστα, είναι ενδεικτικό ότι αν και τα προστατευόμενα είδη είναι ευδιάκριτα στους κυνηγούς, πολλές φορές αυτό δεν είναι αποτρεπτικό στο να τα χτυπήσουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σπάνια είδη όπως είναι ανόχινα που αριθμεί μόλις 80 πουλιά στην Ευρώπη να βρίσκονται σε κίνδυνο. Η έρευνα που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στο επιστημονικό περιοδικό Belgian Journal of Zoology αφορούσε στο κυνήγι των υδρόβιων πουλιών στο Δέλτα Εύρου και συγκεκριμένα στα είδη που κυνηγούν, στον αριθμό θύρευσης, στα είδη που προτιμούν και στο κατά πόσο θυρεύονται προστατευόμενα είδη. Την έρευνα εκπώνησε ο δόκτωρ βιολογίας και ερευνητής στο Ινστιτούτο Δασικών Ερευνών Σάβας Καζατζίδης μαζί με τους Χρήστο Αστάρα, Ιωακήμ Βασιλιάδη, Ελένη Μακρυγιάννη, Βασίλη Ηλία και Καφρίλ Σπύρογλου. Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των κυνηγών θυρεύουν μέσα στα νόμιμα πλαίσια, διαπιστώσαμε και περιπτώσεις όπου κυνηγούσαν και πυροβολούσαν προστατευόμενα και απειλούμενα είδη πουλιών. Και αυτό αποτυπώνουμε στην έρευνά μας. Να σας δώσω να καταλάβετε, ορισμένα είδη παρόλο που είναι πολύ ευδιάκριτα, βλέπαμε ότι δεν απέφευγαν τον πυροβολισμό τους. Δηλαδή, αν πυροβολούσαν τυχαία στα πουλιά, ο αριθμός ήταν ίδιος, είτε αν ήταν προστατευόμενα είδη, είτε αν δεν ήταν προστατευόμενα είδη. Και αυτό μας κάνει να ανησυχούμε, γιατί μεταξύ των άλλων στο Δέλτα του Εύρου διαχυμάζουν και κάποια σπάνια, και μεταξύ αυτών είναι και το σπανιότερο υδρόβιο είδος πουλιού στην Ευρώπη, είναι ανόχινα, που αριθμεί ο πληθυσμός όλος, ο ευρωπαϊκός πληθυσμός αριθμεί γύρω στα 80 πουλιά. Αν ένα από αυτά κατά λάθος πυροβοληθεί, φαντάζεστε ότι η απώλεια είναι πολύ σημαντική, είναι μεγαλύτερη από το 1%, έτσι. Και αυτό, και θέλουμε να επιστήσουμε την προσοχή των κυνηγών όταν κυνηγούν στο Δέλτα του Εύρου και γενικότερα, έτσι να λαμβάνουν υπόψη τις επιπτώσεις που πιθανόν να έχει μια αστοχία τους. Όπως σημειώνει ο κ. Καζατζίδης, ένα άλλο μείζον θέμα είναι το γεγονός ότι πολλοί κυνηγοί χρησιμοποιούν μολύβινα σκάγια, με το μόλυβο να δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα όσο περνούν τα χρόνια στον υδροβιότοπο. Και είναι και κάτι άλλο το οποίο δεν το έχουμε περιλάβει στην συγκεκριμένη έρευνα. Ωστόσο, θέλω να το πω, είναι ότι πολλοί κυνηγοί στο Δέλτα του Εύρου εξακολουθούν να χρησιμοποιούν μολύβινα σκάγια. Φυσίγγια δηλαδή, με μολύβινα σκάγια. Και έχουμε εκτιμήσει ότι πέφτουν κάθε χρόνο στον υγρότοπο γύρω στους 2 τόνους μόλυβδος. Αυτό είναι πολύ επικίνδυνο και είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση, και συσσωρεύεται αυτή η ουσία στο μπηθμένο των υγροτόπων, και πραγματικά εκεί θα έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο για τα πουλιά αλλά και για τα φυτά και κατ' επέκταση, ας πούμε, σε όλο το οικοσύστημα. Οπότε θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό οι κυνηγοί και να προσπαθούν να αποφεύγουν τη χρήση, να μην χρησιμοποιούν καθόλου μολύβδινα σκάγια.